κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη. Θα παρακολουθήσουμε μαζί τον αγώνα μεταξύ Θεσσαλονίκα Titans και Ιράκι Bucks. Καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη, από τη Sony Arena. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στην τελευταία τους αποστολή πριν την διακοπή για στη γενιά της διακοπές. Να ευχηθούμε καλές γιορτές σε όλους προκαταβολικώς. Πρώτη επίθεση για τους Bucks, οι οποίοι είχαν παίξει πριν από τρία παιχνίδια, να υπάρχει deflection. Η κατοχή είναι για τους Bucks ξανά με 1,4. Για τρεις, άστοχο, υπάρχει στο rebound από τον Πατάκο, αλλά ο χρόνος είχε τελειώσει. Οι Bucks, οι οποίοι ιτήθηκαν πριν από τρία βράδια έχοντας μεγάλη λειψανδρία, όπως έχουμε και απόψε, με 61-62 έναντι των Big Babes, ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Ήλεγχαν τον ρυθμό για περίπου 35 λεπτά, αλλά στο τέλος οι Babes κατάφεραν να νικήσουν και να κρατήσουν συνεχώς την πρωτιά στον όμιλο. Υπάρχουν βήματα σε μια προσπάθεια εθνιδιασμού από τον Κούτρι. Σαραντόπουλου με συγχωρείτε. Πρώτη η σετ επίθεση για τους Titans λοιπόν, οι οποίοι έχουν τον Αξά στο περίμετρο. Ένα ακόμα λάθος. Μετά από ένα λεπτό δεν έχουμε ακόμα σκορ και ένα ακόμα λάθος στην άλλη πλευρά από τον Σαραντόπουλο. Σταμολάμπρος είναι αυτός που έχει 15,4 πόντους μέσω όρο για τους Bucks. Υπάρχει το πρώτο φάουλ στον αγώνα, χαμηλά. Ενώ ο Αξάς είναι αυτός που οδηγεί την κούρσα όσον αφορά τον μέσο όρο πόντων, έχει 11,9. Ο Αξάς, ο οποίος είναι επίσης ο frontman μεταξύ άλλων παικτών όπως ο Μανόλος στην ομάδα των Respect, οι οποίοι παραμένουν αίτητοι στον όμιλό τους έχοντας 8-0. 11,9 πόντι. Σίγουρα δεν είναι λίγοι για ένα τέτοιο επίπεδο, αλλά δεν είναι ένα συγκλονιστικό ποσό για ένα παίκτη ο οποίος οδηγεί την σχετική κούρσα, κάτι που δείχνει την έφεση στο ομαδικό παιχνίδι και τον πλουραλισμό που έχει η ομάδα των Titans στην επίθεση. Σας υπάρχει πόδι, είχε πρόθεση να τροφοδοτηθεί ο Καλαθάς, ο οποίος μας έκανε κάποιες δηλώσεις πριν το παιχνίδι, μπορείτε να τις βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Υπάρχει κλέψιμο στην επαναφορά. Αρκετά νοθρά έχουν ξεκινήσει δύο ομάδες σε αυτά τα δύο πρώτα λεπτά. Οι Titans, οι οποίοι κυνηγάνε ακόμα το πρώτο τους καλάθι. Υπάρχει κόψιμο αλλά με φάουλ και έχουμε το πρώτο ζευγάρι ελεύθερων βολών στο παιχνίδι. Φάουλ που κέρδισε ο Τράσκας. Μάνας, ο οποίος είναι στην αρχική πεντάδα, έδωσε ομυρικές μάχες πριν από τρία βράδια μέσα στη ρακέτα. Δεν έκανε πολύ σπουδαίο παιχνίδι, αλλά η ομάδα του ιτήθηκε με 61-62. Εύστοχος στην δεύτερη, Σαραντόπουλος, 2-1. Υπάρχει η πρόθεση να πάει γρήγορα η μπάλα μέσα στη ρακέτα από τον Καλογύρου, κάτι δεν θα συμβεί, υπάρχει Flexion. Κατοχή είναι εκ νέου για τους Titans με 16 δευτερόλεπτα τώρα. Καλογύρου. Αξάς. Πάει μέχρι μέσα, κόντρα σε 3. Θα βγάλει τον Πινοτράσκας. Θα ξαναπάρει την μπάλα. Πολύ καλό off-ball movement από τον Γιώργο Αξά, ο οποίος θα κάνει airball. Τελικά. Χαμογελά αυτός παρόλα αυτά. Ωραία προσπάθεια. Θετικό rebound. Ξανά τη Flexion. Δεν έχουμε δει πολύ σετ παιχνίδι με επιθέσεις 5-2-5 για να εξαντλούνται οι χρόνοι των επιθέσεων σε αυτά τα πρώτα 2,5 λεπτά. Ένα τέτοια 3 από τη γωνία, άστοχο από τον Χατζη Νικολάου. Υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound, Σαραντόπουλος βρέθηκε πολύ ελεύθερος για να μην το πάρει, θα αστοχίσει. Υπάρχει ξανά επιθετικό rebound από τον Χαρμάνα και φάουλ. Υπάρχει ολιγορία κάτω από τη ρακέτα των Titans, να προαναγγέλλεται την αλλαγή. Πράγματι, έχουμε την πρώτη αλλαγή στον αγώνα. Ο Παπάς ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Καλαθάς θα περάσει
στον πάγκο. Καρμάνος κέρδισε ένα ζευγάρι ελεύθερων πολλών. Τόσο ο ίδιος όσο και η θέση που παίζει, όσο και ο τρόπος παίξηματός του ευνοούν πολύ την εκμεύση φάουλ. Αυτό θα το δούμε πολύ συχνά να εκτελεί βολές. Παρ' όλα αυτά θα στοχίσει και στις δύο. Καλογύρου με ψηλότερο αντίπαλο, υπάρχει mismatch. Υπάρχει μπάλα τώρα ο Ανδρέας. Υπάρχουν κινήσεις από τους παίκτες των Titans. Ένα running floater στα 3 δευτερόλεπτα άστοχο από τον Καλογύρου. Υπάρχει εξαιρετικό rebound, αλλά δεν υπάρχει συνέχεια, υπάρχει στήριγμα. Η κατοχή είναι για τους Bucks. Οι οποίοι Bucks σίγουρα έχουν μεταξύ άλλων, έχουν μόλις 6 παίκτες στη διάθεση τους, έχουν να μανατζάρουν και τον παράγοντα κούραση. Ένα running floater εύστοχο τώρα από τον Τράσκα. Καλογύρου κατεβάζει την μπάλα, είναι ο βασικός point guard που προκύπτει από το σχήμα των Titans. Ο Αξάς παίζει στο 2. Ο Αξάς, ο οποίος είναι ιδιαίτερα, θα πάρει τώρα την μπάλα, είναι ιδιαίτερα δραστήριος και στο off-ball παιχνίδι του. Βέλος Ανδρέας άστοχος. 2-3 χαμηλό σκορ στην πρώτη καρίνα. Καρμάνας πάρει την μπάλα εκεί που συνήθως δεν έχει αντίπαλο. Δεν έχει ούτε τώρα. 2-5. Οι Bucks δεν έχουν κάνει ακόμα κάποιο φάουλ μετά από περίπου 4 λεπτά. Ο γύρου πάλι με τον Χαρμάνα μπροστά του. Οι Bucks παίζουν με πιο ψηλό σχήμα, ενώ υπάρχει λάθος. Καλογύρου, αμυντική ανισορροπία τώρα για τους Bucks, οι οποίοι θα κλέψουν όμως. Εδώ Χατζηνικολάου, ο οποίος θα τρέξει. Ένας εναντίον δύο, πολύ όμορφη προσπάθεια, νίκησε Αξά και Τράσκα. 2-7. Έχουμε ένα σερί 7-0 τώρα υπέκτης των Bucks. Τράσκας, εντυπωσιακό μπλοκ από τον Τράσκα και τώρα τρέχει ο Χαρμάνας. Θα χάσει προς τη μήνα, έχουν επιστρέψει οι παίκτες των Titans. Δεν θα αναγγελθεί time out στην αδύνατη πλευρά η μπάλα, ξανά στην αδύνατη πλευρά. Έτσι Νικολάου, Σαραντόπουλος, πάει στην αστυρακέτα, πανέμορφη προσπάθεια. 2-9, οι Bucks έχουν αρχίσει να ξεφεύγουν σιγά σιγά σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά. Οι Titans θέλουν να κρατήσουν αυτή την διαφορά και έτσι παίρνει το πρώτο time out στον αγώνα. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια. Στροφή λοιπόν στην Sonic Arena, έχουμε περάσει τα πρώτα 5 λεπτά του πρώτου δεκαλέπτου. Τα ήταν οι οποίοι έχουν κολλήσει στους δύο πόντους. Θα πάρει τώρα ένα screen ο Καλογύρου, θα πείσει στον Αξά. Καλογύρου ο οποίος έχει τοποθετηθεί στην αδύναμη πλευρά. Τώρα θα πάρει την μπάλα, θα σουτάρει, θα στοχίσει. Μπάλα πήγε και βγήκε. Υπάρχει επιθετικό rebound. Τάσκας. Καλογύρου θα πάρει ένα πλάγιο screen, θα το εκμεταλλευτεί. Υπάρχει mismatch. Αξάς σου για 3 άστοχος. Ένα ακόμα επιθετικό rebound. Από τον Παπά, ο οποίος έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Τελικά και το χείνι για τους Bucks, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να στείλουν τη διαφορά ακόμα και σε διψήφιο για πρώτη φορά. Καρμάνας θα περάσει ένα κοπί εντυπωσιακότατα από τον Παπά. Τώρα υπάρχουν προϋποθέσεις συνδυασμού για τους Titans. Αξάς. Χάθηκε η μπάλα μέσα στη ρακέτα, αλλά χάθηκε και η κατοχή. Υπάρχει ένα σημείο να δείχνω την προηγούμενη φάση με τον μπλοκ, γι' αυτό υπήρχε άκρο του τάφου σιωπή για λίγο. Υπάρχει ένα ακόμα καλάθι, το οποίο δεν θα μπει. Ήταν στα 9 δευτερόλεπτα τώρα ο Καλογύρου, πάει μέχρι μέσα, κόπη και εντυπωσιακά είχε πάει κόντρα σε 4 αντιπάλους. 6 δευτερόλεπτα τώρα για τους Titans. Καλογύρου θα πάρει μια πάση που δεν ήταν καλύτερη, με το Χαρμάνο θα τον παίξει στα πόδια, πάει μέχρι μέσα. Ανέμωση προσπάθεια, δεν κατάφερε να τελειώσει. Αξάς μάχεται για το rebound, θα στοχίσει.
στη διεκδίκηση. Αν μπορούμε να το πούμε. Σταματάει την τρίπλα ο Παπα-Νικολάου. Κούτρης. Ο Τάκος άστοχος. Κούτρης έχει περάσει τη θέση του Σαραντόπουλου. Οι Titans έχουν 7 παίκτες στη διάθεσή τους. Δηλαδή 6 των Bucks. Ενώ ο Φθαλμίδης δεν είναι στην αποστολή των Bucks. Ο Όμορφης προσπάθεια από τον Αξά. Ο Φθαλμίδης, ο οποίος έκανε και αυτός σημαντικό παιχνίδι κοντά στους Big Babes. Πριν από 3 βραδιές. Λέιζερ πάσα μέσα στη ρακέτα. Άλλη μία πολύ όμορφη προσπάθεια. Πολύ όμορφη τριγωνάκι που έστησαν μέσα στη ρακέτα. Με τελικό αποδέκτη τον Πατάκο. Η παίκτος των Bucks. Άστοχο, αμυντικό ριμπάντο από το Χαρμάνα. Τώρα θέλουν να τρέξουν. Οι Bucks είναι μια ομάδα που τρέξει. Γενικά το είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι με τους Babes. Υπάρχει η φάουλ όμως που χρειάζεται στον καλογύρο. Το τρίτο ομαδικό των Titans. Μετά από σχεδόν 8 λεπτά παιχνιδιού, οι Bucks δεν έχουν κάνει κάποιο φάουλ. Οι δύο ομάδες πρέπει να ελέγξουν και αυτό το παράγοντα μεταξύ άλλων. Η διαχείριση των φάουλ, καθώς έστω και ένας παίκτης να αποβληθεί, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Αλεξανδρίας, Αξάς τρέχει χορευτικό στον αέρα, ο ίδιος το επιθετικό rebound θα κοπεί αλλά με φάουλ. Από τον Τράσκο, ο οποίος σήκωσε το χέρι, σηκώνει ο Καλαθάς τους συμπαίκτες του που βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο. Ο οποίος παραμένει στον πάγκο. Ο Αξάς άστοχος στην πρώτη. Ενώ προαναγγέλλεται αλλαγή για τους Bucks. Σαραντόπουλος ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Άστοχος και στη δεύτερη ο Αξάς. Ριμπάντο από τον Χαρμάνα. Ο οποίος κατεβάζει σαν γκάρ. Τώρα θα δώσει στον Χατζηνικολάου. Παίζουν με πάρα πολύ ψηλό σχήμα οι Bucks τώρα. Ένας για 3 έστοχο από τον Κούτρη. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ψηλό σχήμα αυτή τη στιγμή οι Bucks. Νομίζω φυσικός point guard δεν υπάρχει στο σχήμα των Bucks. Πατάκος θα παίξει καλή άμυνα. Κατοχή είναι ξανά για τους Bucks. 4-16 το σκορ. Τα Titans έχουν μείνει πάρα πολύ χαμηλά στο επιθετικό τους κομμάτι. Εγώ θα σκοράρει μόλις 4 πόντους. Κούτρης, Χαρμάνα, σουτ για 3. Άστοχος. Ριμπάντο τον Καλογύρου, ο οποίος θέλει να τρέξει τώρα. Έχει βγει ο Αξάς, δεν θα πάρει την μπάλα. Καλογύρου θα σταματήσει. Θα τελειώσει τη φάση. 6-16, διαφορά στους 10. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Στη Σόνη Καρίνα. Οι Bucks έχουν επιβάλει το ρυθμό τους. Έκαναν πολύ καλό παιχνίδι κόντρα στους πρωτοπόρους Bucks, αν υπάρχει deflection. Κόντρα στους πρωτοπόρους Babes, με συγχωρείτε. Δεν έπαιξαν εναντίον του εαυτού τους οι Bucks. Θα ήταν ένα alternative παιχνίδι πάντως. Να γινόταν κάτι τέτοιο, σαν concept. Πάλι θα πάει χαμηλά. 3 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των Bucks. Κάποιος πρέπει να σουτάρει. Δεν είχαν αντιληφθεί οι παίκτες των Bucks ότι τέλειωνε ο χρόνος. Ένα λάθος. Για να δούμε αν οι Titans μπορέσουν να κλείσουν την πρώτη περίοδο με τη διαφορά κάτω από τους 10. Καλογύρου. Πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί εντυπωσιακά από Πατάκα και Χαρμάνα. Τώρα η κατοχή θα κοιτάσει στο Αξά τελικά. Δεν κατάφερε να συγκροτήσει ο Χατζηνικολάου. Αμυντική ανισορροπία. Αξάς coast to coast, έστοχος. 8-16 double score. Σαν η Καρίνα, 10 δευτερόλεπτα. Νικολάου, έχουνε φάουλ να δώσουνε στο 3, άστοχο. 2 δευτερόλεπτα, Καλογύρου. Δεν θα αντιληφθεί ότι θα τέλειωνε ο χρόνος. Αρκετά μη συγκεντρωμένο το παιχνίδι στις τελευταίες φάσεις και από τις δύο ομάδες. Το σκορ είναι στο 8-16, οι Bucks έχουν καταφέρει να
διαρρώσουν ένα δικό τους ρυθμό. Οι Titans είναι εδώ, έχουν βγάλει κάποιους εκνηδιασμούς. Κάποιος επιτυχώς, όπως με τον Αξά λίγο νωρίτερα, κάποιος ανεπιτυχώς. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το δεύτερο δεκάλεπτο με έδειμα δειμένα. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena, το σκορ είναι 8-16. Οι Titans οι οποίοι έχουν την κατοχή, την πρώτη κατοχή για το δεύτερο δεκάλεπτο. Οι Titans οι οποίοι στο πρώτο δεκάλεπτο έπαιξαν κυρίως αν όχι ολοκληρωτικά άμυνα σε ζώνη. Κάτι που βγάζει νόημα για να κάνουν counter το πολύ ψηλότερο σχήμα των Bugs, χτυπώντας έτσι ακόμα περισσότερο στην ευελιξία του δικού του σχήματος. Ο Αξιός θα κάνει λάθος όμως, προσπαθώντας να βγάλει τον καλογύρο στην αδύνατη πλευρά στη γωνία, έχοντας πάρει την εσωτερική. 8-16 παραμένει. Χατζηνικολάου θα κατεβάσει, ο οποίος είναι ο guard αυτού του ψηλού σχήματος. Ο Τάκος πάρει deflection, έτσι η μπάλα θα πάει στο Χαρμάνα, ο οποίος θα χάσει την μπάλα. Υπάρχει κλέψιμο. Το σκορ, το εναπομείνοντας χρόνος του σκορ είναι στα 12 δευτερόλεπτα. Νικολάου. Καλό passing game, Πατάκος στα 7 δευτερόλεπτα με 2 αντιπάλους μπροστά του θα στοχίσει. Αξάς να είχε φάουλ λίγο πίσω από το κέντρο του κυπέδου από τον Κούτρι. Το πρώτο φάουλ των Bugs στο παιχνίδι. Το δεύτερο με συγχωρείτε. Θα κάνει μόλις ένα στην πρώτη περίοδο. Καλογύρου θα πάρει ένα screen. Σας ξαναπάρει ο Καλογύρου. Θα πάει μέχρι μέσα, υπάρχει επιθετικό rebound. Μάχη για ένα ακόμα από τον Δελανδρέα. Δεν θα το καταφέρει. Ο Δελανδρέας ο οποίος στόχισε στο προηγούμενο shoot μέσα στη ρακέτα. Κούτρης. Έτσι Νικολάου. Κούτρης, Ανάχαρης Νικολάου, σε ζώνη συνεχίζουν να παίζουν οι παίκτες των Titans. Υπάρχει ελεύθερο σουτ για τρεις από τον Νικολάου που θα στοχίσει. Έχει βρεθεί ελεύθερος. Αδύνατες πλευρές ήταν και η αριστερή γωνία και το κέντρο. Στην προηγούμενη κρίση, Πατάκος θα κατεβάσει ένα rebound. Να πάω στο χωστό για τρεις. Πολύ αποφασιστικά μέχρι μέσα θα στοχίσει όμως Σαραντόπουλος, Αξάς. Φυσικός αποδέκτης των εκνηδιασμών. Θα χάσουν την μπάλα εκ νέου οι Titans. Έχουμε 1,5 λεπτό χωρίς μπάσκετ. Χωρίς σκόρ, μπορείτε. Χωρίς καλάθι, μπάσκετ. Κούτρης παίρνει Νικολάου. Όμορφη πάση στον Χαρμάνα μέσα στη ρακέτα. Ποιος θα γυρίσει, θα στοχίσει όμως. Υπάρχει σφύριγμα για 14 δευτερόλεπτα η επίθεση των Bugs. Συγκεντρώθηκε από τη γωνία ενώ είχε επαναφέρει Χατζη Νικολάου. Άστοχο. Αξάς. Κάνει μια τρύπα πίσω στην πλάτη. Αλλά ήταν πολύ κοντά οι δύο αντιπαλοί του. Ένα Eurostep. Πολύ σκληρό φάουλ. Βρήκε τείχος μπροστά του ο Σαραντόπουλος. Θα αρκεστεί σε δύο βολές και έχει την ευκαιρία να στείλει τη διαφορά ξανά στους 10. Αν ευστοχίσει και στις 2. Έστω στην πρώτη. Οι Titans οι οποίοι έχουν αρκετό καιρό να παίξουν μαζί. Το τελευταίο τους παιχνίδι ήταν στις 29-11 που είχαν κερδίσει τους 86ers με 63-50. Το πρόσφατο τους παιχνίδι ακυρώθηκε και τους έβγαλε νικητές κοντά στους Phoenix Stars. Ήταν να γίνει στην 15η μέρα του μήνα. Είμαστε στην 9η αγωνιστική πλέον. Ανδρέας, Αξάς, Συγκλατρής, άστοχο. Δεν έχει καταφέρει ο Αξάς να βρει ρυθμό έτσι με την 35 και υπάρχει εφηβιασμός. Τελικό αποδέκτη του Χατζηνικολάου, ο οποίος θα στοχίσει. Καλογύρου. 8
18-18 το χαμηλό σκορ παραμένει, το υψηλό τέμπο επίσης παραμένει. Ένα παράδοξο αρχικόψιμο χωρίς φάουλ. Αλλά μέσα από τη συγκυρία ο Παπάς είναι αυτός που πρέπει και με την μπάλα στα χέρια. Μειώνοντας έτσι σε 10-18. Παίζει Νικολάου. Σαραντόπουλος. Πήγε να βγάλει μία φάση. Ήταν ξεκάθαρο ότι ο Χαρμάνος αν έπαιρνε την μπάλα θα προσπαθούσε νομίζω να δώσει την μπάλα ξανά μέσα. Καθώς έκοψε ταχύτατα μέσα στη ρακέτα ο Σαραντόπουλος με το που πήρε την μπάλα και την έδωσε στον Χαρμάνα. Καλογύρου. Πάρει ένα screen, θα πάει μέχρι μέσα. Θα στοχίσει όμως ο Δελανδρέας. Τώρα υπάρχει αμυντική ανισορροπία. Στο 15 δευτερόλεπτα θα αστοχίσει για να σωπιά 3. Σαραντόπουλος, ο οποίος θα ξαναπάρει την μπάλα. Μπάλα βρέθηκε στη γωνία εκεί που ήταν ο Πατάκος. Ο Πατσάς δεν είχε βγει μπροστά του, αλλά τώρα βγαίνει μπροστά στην αντίπαλη άμυνα και θα τελειώσει έναν εκδιασμό. Καλά θα στείλει κάποιες οδηγίες έχοντας μεταξύ άλλων και τον ρόλο του coach με τους Titans. Ένα ακόμα κλέψιμο. Πάλι πάει χαμηλά μέσα στη ρακέτα. Υπάρχει ένα ακόμα προσπάθεια για 3 άστοχοι. Να βρω τον Δελανδρέα. Κούτρης τώρα. Σαραντόπουλος, ξανά Κούτρης. Πολύ καλό passing game. Βρέθηκαν αρκετοί παίκτες ελεύθεροι και με την μπάλα στη χέρια τους και χωρίς. Κούτρης τώρα στο 3, την μπάλα μπήκε και βγήκε. Χαρμάνας θα πάρει μέσα από τα χέρια 2 αντιπάλων ένα επιθετικό rebound. Στα 8 δευτερόλεπτα τώρα. Δεν θα πάρει τελικά κάποιο screen. Σαραντόπουλος, 3 από τη γωνία μαρκαρισμένο. Εύστοχο, υποπίεση χρόνου και αντιπάλου. Θα ευστοχίσει ο Χατζηνικολάου από τη γωνία. Καλογύρου θα κατεβάσει, ο Καλογύρου ο οποίος ίσως να είναι αυτός ο παίκτης που θα κληθεί να παίξει ολόκληρο το 40 λεπτό. Αν το παίκτης κάτω, το παιχνίδι συνεχίζεται. Με τα μπλό θα γυρίσει στο ωράριο ο Δελανδρέας. 14-21. Τράσκας ετοιμάζεται να περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε ποιον θα αλλάξει. Και τον Δελανδρέα. Χαρμάνας θα εκτελέσει ένα ακόμα ζευγάρι ελεύθερων πολλών. Πατάκος είναι αυτός που θα περάσει τελικά στον αγωνιστικό στον πάγκο, με συγχωρείτε. Έχει όμως την πρώτη ο Χαρμάνας. Η διαφορά ξανά στους 8. 4-24 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Άστοχα στη δεύτερη. Λοιπόν, τον Παπά. Καλογύρου τώρα δίνει το τέμπο. Ο μαέστρος της ομάδας των Titans θα πάρει ένα screen, δύο screen, θα πάει μέχρι μέσα. Παραλίγο να μπει ένα καλάθι με πάρα πολύ περίεργο τρόπο από τον Δελανδρέα. Βάλει εκτός όμως. Καλά φάση περνάει στον αγωνιστικό χώρο μετά από αρκετή ώρα. Ο Πάς περνάει στον πάγκο. Καλογύρου. Κάνει μια προσπίση, πάρει deflection. Είναι... Τώρα υπάρχει και συνδυασμός, χωρίς φαουλ ακούστηκε να φωνάζει κάποιος εκ των παιχτών των Titans. Σαραντόπουλος, ο οποίος έκλεψε και τελείωσε τον συνδυασμό. Είναι τα καλά του ψηλότερου σχήματος. Πιο ψηλοί παίκτες, πιο μακριά χέρια. Μεγαλύτερη επιφάνεια καλύπτουν. Οι μπακς οι οποίοι επίσης
Δεν είναι τόσο βαρύ το σύστημά τους. Υπάρχει deflection τώρα, τη κλέψιμο από τον Αξά. Δηλαδή για το πόσο ψηλό είναι το σχήμα, κάποιος θα μπορούσε να περιμένει ότι το σχήμα θα ήταν αρκετά πιο βαρύ, πιο αργό. Σαφώς με Καλογύρου και Αξά, με δύο παίκτες που έχουν πολύ χαμηλότερο κέντρο βάρους, ταχύτητα τους, έχουν ένα πλεονέκτημα, ένα σαφές πλεονέκτημα στην περίμετρο όσον αφορά την ταχύτητα οι παίκτες των Titans. Αξά στο 3, άστοχο, από τις 45 μήνες θα βάζει τον εαυτό του. Χατζη Νικολάου θα κατεβάσει. Μπάλ θα πάει μέσα στη ρακέτα, ανάμεσα στο 2 θα γυρίσει, θα στοχίσει ο Χατζη Νικολάου. 14-24. Παραμένει 2-3 τα ομαδικά φάουλ. Πάκας θα κατεβάσει. Σου 3 άστοχο. Μάχη για το rebound, που βγάλει τελικό τη πράσινη φανέλα. Καλή φτυράση με αυτός που είχε πάρει το shoot, τα στόχησε. Η μπάλα είναι εκ νέου για τους Titans, η μπάλα πάει χαμηλά, Καλαθάς θα στοχίσει. Ένα δεξί κουκ, πάνω ταμπλό. Χατζη Νικολάου θα πάρει το τρίποντο, η μπάλα θα κυκλοφορήσει. Πάει μέχρι μέσα, υπάρχει μπλοκ από τον Καλαθά. Υπάρχει μπάλα είναι ξανά για τους Titans, δεν υπάρχει στην παράβαση. Ψηλά πήγαινε φωνάζει ο Τράκας στον Αξά. Τράκας ο οποίος πάρει τη θέση του Άσου αυτή την επίθεση. Καλαθάς, από το ίδιο σημείο που αστόχησε θα στοχίσει ξανά. Χατζη Νικολάου. Τον βρισκόμαστε στο κατόφλι των δύο τελευταίων λεπτών του πρώτου μέρους. Κούτρης. Πάρει ένα screen ο Χατζη Νικολάου, ο Κούντρης βρέθηκε ελεύθερο μετά από δραστήριο off-ball παιχνίδι στη γωνία, θα αστοχίσει. Τράκας, ο οποίος έχει αλλάξει τον Καλογύρου, τελικά ο Καλογύρου έχει μια αλλαγή. Δεν θα είναι αυτός ένας εκτός που θα παίξει και τα 40. Στα 11 δευτερόλεπτα τώρα ανεβαίνει ο Χαρμάνας, όχι για να δώσει κάποιο screen τελικά. Κούντρης, καλό passing game, βγάζει στη γωνία τον Χατζη Νικολάου, ο οποίος σουτάρει και φτωχεί εκ νέου για 3. 14-27, διαφορά στους 13, σε ένα πολύ κομβικό σημείο του παιχνιδιού. Χρονικά, λίγο πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου. Εξάς, Ελανδρέας, Τράκας, σουτ για 3, με μεγάλη καμπύλη, άστοχος. Η μπάλα θα πάει εκεί που είναι μπλε φανέλα όμως, συγκεκριμένα ο Καλαθάς, ο οποίος θα στοχίσει, θα βάζει λίγο με τον εαυτό του, δεν έχει βρει ακόμα ρυθμό επιθετικά. Ο Τρεις περνάει ανάμεσα από δύο, θα στοχίσει, αλλά είναι εκτός. Ξανά για τους Bucks. Για 14. Χατζη Νικολάου, Κούτρης, σουτ για 3, έστοχο και αυτό. Back to back τρίποντα τώρα για τους Bucks, όχι. Διορθώνω, το σούτ ήταν για 2, πατούσε ο Κούτρης στη γραμμή. 14-29, διαφορά έχει φτάσει στους 15 για πρώτη φορά. Ελανδρέας, Αξάς, με μία η πάσα μέσα, θα ξαναπάρει την μπάλα. Πάει μέχρι μέσα, ξαναβγάζει την πάση στον Καλαθά. Στα 8 δευτερόλεπτα τώρα, καλό passing game, Τράκας, στο 2-3 από εκεί που αστόχησε πριν, θα αστοχίσει και τώρα. Μεγάλη πάσα από τον Χαρμάνο, ο οποίος πήρε και το rebound. Ένα ακόμα σουτ για 3, ένα ακόμα εύστοχο από τον Χατζη Νικολάου. Έχουν 9 δευτερόλεπτα τώρα οι παίκτες των Titans, οι οποίοι έχουν δεχτεί 3 σερί τρίποντα. Πολύ όμορφη προσπάθεια, θα ήταν ένας καλός τρόπος να πέσει κάπως η διαφορά και να πάρουν ένα ψυχολογικό boost με αυτό το shoot από τον Τράκα, το οποίο δεν μπήκε τελικά. Έχουμε ημίχρονο στη Sony Carina με 14-32, η διαφορά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι πλασματική, καθώς η διαφορά έχει ανέβει πάρα πολύ στις τελευταίες κατοχές και πολύ λεπτές είναι οι γραμμές οι οποίες διαχωρίζουν τη διαφορά από τους
18 πόντους από τις 12-13, κάποια σου που μπήκανε στο τέλος. Οι Bucks, οι οποίοι είναι μια ομάδα που κυνηγάνε το τρίποντο και το αποδεικνύουν και στο σκορ και στον απόψινο αγώνα, στρέφουμε σε πολύ λίγο για το δεύτερο ημίχρονο, μείνετε μαζί μας. Όλα έτοιμα λοιπόν στην Sonic Arena για να ξεκινήσει το τρίτο δεκάλεπτο. Σαλονίκα Titans γύρω την Bucks σε 14-32. Οι Bucks έχουν καταφέρει να βρουν ένα ρυθμό από την αρχή του παιχνιδιού. Η μόνη φορά που έχουν προηγηθεί οι Titans είναι μετά το 2-0. Και αυτή η διαφορά εκτοξεύτηκε με τα 3 σερί τρίποντα. 3 τρίποντα σε 3 επιθέσεις των Bucks στο τέλος της δεύτερης περίοδου. Σκορ πήγε από το 14-23 στο 14-32, αν δεν κάνω λάθος. Κάπως έτσι έχει διαμορφωθεί αυτό το 14-32. Οι Titans, οι οποίοι έχουν 0 στα 10 τρίποντα, δεν έχουν σκοράρει ακόμα έξω από τη γραμμή των 6-75. Είμαι σίγουρος ότι θα το κυνηγήσουν πάντως. Πρώτη κατοχή για τους Bucks. Αρμάνας με το καλημέρα θα σουτάρει, θα εξτοχίσει για 3. Το σερί των τρυπώντων καλά κρατεί. Οι Bucks, οι οποίοι έχουν 5 στα 16 τρύποντα και τα 4 τελευταία έχουν μπει στις 4 τελευταίες επιθέσεις τους. Είναι απίστευτο. Διαφορά για πρώτη φορά πάνω από τις 20. Σας κρύβει την μπάλα, θα δώσει τώρα εκεί που έχει κρυφτεί ο Παλαθάς. Υπάρχει ένα ακόμα deflection, ένας εναντίον 2. Σταματάει, θα στοχίσει, μάχει για το rebound. Θα στοχίσει και στη διεκδίκηση όπως ο Σαραντόπουλος. Καλό γύρο, ποιος είχε ξεκουραστεί κάπως στις τελευταίες αρκετές φάσεις της δεύτερης περίοδου. Άστοχος ο Καλαθάς. Πάει μέσα στη ρακέτα εκ νέου. Φυσικό rebound από το άστοχο σου του Χατζηνικολάου στον Πατάκο κατέληξε η μπάλα. Βασικά δεν κατέληξε, ο ίδιος την διεκδίκησε. Και τα δύο τέλος πάντων. Σουτζιά 3. Ξανά εύστοχο, είναι απίστευτο το τι συμβαίνει στην γραμμή των 6.75 από τους παίκτες των Bucks. Σαραντόπουλος ήταν τώρα αυτός, ο Κούτρης μου συγχωρείτε που τώρα και σκόραρε. Καλό γύρο, θα πάρει 2 βολές. Έχουν βρει ρυθμό για τα καλά οι Bucks έξω από τη γραμμή των 6.75, έχοντας 15 πόντους στις τελευταίες 5 επιθέσεις. Βλέπουμε το καλάθι Σαβαρέλη. Απόλυτη ησυχία όταν εκτελεί η παίκτης βολή. Άστοχος στην πρώτη καλογύρου. Εύστοχος στη δεύτερη, 15-38. Οι Titans, οι οποίοι εάν δεν κερδίσουν, βρίσκονται με την πλάτη αρκετά κολλημένοι στον τοίχο για το κυνήγι των play-off. Σουτ για 3 από τον Χαρμάνα, ξανά εύστοχος, είναι απίστευτο. Δραστηριοποιείται και εκτός ρακέτας και υπάρχει πολύ φθηνό λάθος στην συνεργασία των Titans. Και εκνευρισμός όπως είναι λογικό. Μπάλα είναι ξανά για τους Bucks. Κούτρης, Σαραντόπουλος θα γυρίσει, θα εστοχίσει. 15-43. 44 όπως δείχνει ο πίνακας. Όχι τώρα, 43. Τώρα διορθώθηκε. Αλλά θα στοχίσει σε ένα ακόμα hook. Ένα επιθετικό rebound από τον Παπά και foul. Το πρώτο ομαδικό των Bucks για την τρίτη περίοδο. Το δεύτερο. Σας συγχωρείτε. Καλογύρου σου για 3 άστοχο. Είναι ένα σκαμπίλι στην μπάλα. Ο Καλαθάς, ο Αξάς θα πάρει τελικά την μπάλα στα 10 δευτερόλεπτα. Καλαθάς, άστοχος. Σε ένα ακόμα σουτ μέσα από τη ρακέτα. Φανταστική πάσα του Καλογύρου.
Κάνε προσπίση για σούτα, έβγαλε στον Αξά. Δεν θα μπει το σύστημα 2 από την περίμετρο όπως ήταν, καθώς φώναξαν ότι πατάει τη γραμμή οι παίκτες των Titans. Ο αντιπαλός τους. Τρίτο ομαδικό φάουλ του Μπακ. Για τρεις άστοχο ένα ακόμα. Ξάστο επιθετικό rebound και αυτός άστοχος. Έχουν σπάσει τη ρακέτα οι παίκτες των Titans, τόσο από τη γραμμή των 6.75 τόσο μέσα στη ρακέτα. Για τρεις άστοχο αυτή τη φορά τον Κούτρι. Μπορεί να ήταν και για δύο, ακούστηκε πάλι ένα πατάι από παίκτες. Από παίκτη με φλεφανέλα. Ράκας. Καλογύρου. Για τρεις του καλογύρου άστοχο. Θα συμπληρώσει 23 και μισό σχεδόν λεπτά αγωνιστικά και οι Titans δεν έχουν σκοράρει ακόμα τρίποντο. Οι 17 πόδι που έχουν στο ενεργητικό έρχονται από 8 στα 29 δίποντα και ένα και μία στις 4 βολές. Υπάρχει αλλαγή τώρα, ο Χατζηνικολάου περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Αλλάζει τον Φερμάν, ο οποίος πρέπει να ξεκουραστεί κι αυτός, καθώς εκτελέσει πολύ σημαντικό έργο και στο προηγούμενο παιχνίδι με την ομάδα των Big Babes. Καλογύρου. Ντάκας. Τον Καλογύρου με 13 δευτερόλεπτα. Σε ζώνη τώρα η άμυνα των Bucks. Στην deflection. Στα 5 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση των Titans. Θα κλαθεί μπάλα, όχι. Υπάρχει πόδι από τον Παντάκο, ο οποίος και αυτός μας έκανε κάποιες δηλώσεις πριν από τον αγώνα. Μπορείτε να τις βρείτε στο Facebook. Συνεντεύξεις πριν από τα παιχνίδια, δηλώσεις στον MVP και πολλά ακόμα. Σας για τρεις από την κορυφή μου και τώρα θα έρθουν οι πρώτοι τρεις συνεχόμενοι πόντι, τρίποντα δηλαδή για τους Titans. 17-43, 6 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Υπάρχει ένα ακόμα λάθος από πράσινη φανέλα τώρα από το Σαραντόπουλο. Καλογύρου για τρεις με μεγάλη καμπύλη, άστοχο ένα ακόμα σε φάουλ από διεκδίκηση, φάουλ που χρειάζεται στον Πατάκο. Ο Πάς θα πάει στη γραμμή, θα εκτελέσει δύο βολές. Οι Bucks έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά τους φάουλ, έχουν ένα οι Titans. Υπάρχουν κάποιος εκνευρισμός μεταξύ των παικτών των Titans. Άστοχος, πρώτη βολή ο Παπάς. Έχοντας ένα έξυπνο λογοπαίγνιο στη φανέλα του, με λάμδο το όνομά του, Λαπάς. Άστοχος στη δεύτερη, μάχη για το rebound, βάζει τελικό νικητή τους Titans, καθώς Τράσκας και ο Σαραντόπουλος μπερδεύτηκαν μεταξύ τους ως προς την κατοχή. Αξάς πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει στη γωνία για προσποίηση, ένα βηματάκι, κάποια βηματάκια μέσα. Άστοχο από τον Καλογύρο, αλλά επιθετικό rebound και καλάθι από τον Αξά. Χατζηνικολάου θα κατεβάσει. Το ψηλό σχήμα έχει βγει από τους παίκτες των Bucks, οι οποίοι σουτάρουν και σκοράρουν από τη γραμμή των 6.75. Οι Titans παρόλα αυτά έχουν 12 επιθετικά rebound έναντι 5
ένα αρκετά οξύμορο στοιχείο, καθώς οι Bucks παίζουν με πολύ ψηλότερο σχήμα. Ίδιος το επιθετικό rebound μετά από άστοχο σουτ. Καλαφάς θα εξτοχίσει, κάνει το σταυρό του. 21-43. Μάλιστα, οι Titans τρέχουν ένα μικρό σερί 4 πόντων. Κούτρις, σταυρωτές, έχοντας τον τράκα μπροστά του. Θα κοπεί από τον Καλαφά. Αξάς τώρα τρέχει. Βρήκε αμυγός ελεύθερο δεξιδιάδρομο. Θα στοχίσει όμως. Σταρατόπουλος. Περνάει Αξά, περνάει Καλογύρου. Βρέθηκε ελεύθερος, βρέθηκαν τρεις παίκτες ελεύθεροι στην γράμμη των ελευθερών 6.75 με συγχωρείτε. Χατζηνικολάου είναι αυτός που πήρε το σουτ και φτώχησε. 21-46. Διαφορά στους 25. Μέχρι μέσα ο Καλογύρου, όμορφη πάση στον Αξά. Αυτός πήγε να βγάλει μία από τις πάσεις που συνηθίζει, έχοντας περάσει γρήγορα μέσα στη ρακέτα έξω. Κούτρης. Ξαναπάρει την μπάλα. Ο Τάκος. Μέχρι μέσα μετρούσαν τι. Όταν έμπαινε. Σαν της Νικολάου θα αρτιστεί σε δύο ελεύθερες βολές. Υπάρχει αλλαγή. Θέλει ο Ανδρέας θα αλλάξει τον Καλαθά. Ίσως να είναι ο Αξάς ο παίκτης που θα παίξει και τα 40 λεπτά. Ένας από τους παίκτες που θα παίξουν και τα 40 λεπτά για τους Τάιδαν. Έστοχος στη δεύτερη. Πάντης Νικολάου. 21-47. Καλογύρου. Θα κατεβάσει μια ακόμα επίθεση. Ο Ανδρέας με το που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο κάνει δουλειά, θα στοχίσει όμως. Κούτρης τώρα θα τρέξει. Έχουν επιστρέψει, έχουν πολύ καλή transition άμυνα οι παίκτες των Titans, αλλά θα δεχτούν ένα ακόμα στους 3 από τον Σαραντόπουλο. Καλογύρου. Θα πάρει ένα screen από τον παπά. Βρέθηκε ελεύθερος, αλλά δεν θα πάρει τον 3. Στο low post ο Ντελανδρέας τώρα θα ευστοχίσει. 23-50. Πάει από κότατα μέχρι μέσα ο Τράσκας, αλλά θα ευστοχίσει. Καλογύρου δεν θα εκδηλώσει, θα πάει πάρα πολύ γρήγορα και δεν κατάφερε να συγκρατήσει την ορμή του και άφησε την μπάλα στο ταμπλό πολύ πιο δυνατά από ό,τι θα έπρεπε. Η μπάλα ίσως θα έπρεπε να πάει στον Κούτρη, αυτή να ήταν η πρόθεση, αλλά κρατάει ο Χατζηνικολάου. Κούτρης τώρα θα πάρει την μπάλα και θα στοχίσει για ένα ακόμα τρίποντο. Είναι απίστευτος ο ρυθμός που έχουν βρει στα σούτια 3 οι παίκτες των Bugs. Ενώ στην αρχή δεν ήταν έτσι, δεν είχαν βρει τον ρυθμό τους. Άρχισαν να τον βρίσκουν στο τέλος της δεύτερης περίοδου. Σούτια 3 εύστοχο από τον Καλογύρου. Τώρα θα έρθει το πρώτο τρίποντο για τους Titans. Παντάει με το ίδιο νόμισμα. Χρειάστηκαν 14 άστοχες προσπάθειες των Titans προτού ευστοχίσουν στο 15ο τρίποντο τους. Άντζη Νικολάου. Σουτια 3, ένα ακόμα. Ένα ακόμα εύστοχο από τον Σαραντόπουλο. Είναι ασύλληπτα τα πράγματα που συμβαίνουν. Είναι αδιανόητος ο ρυθμός που έχουν βρει οι Bugs. Πολύ απροσδόκητος, καθώς είχαν ένα νορμάλ ποσοστό στα τρίποντα, τόσο και στα σουτ που έπαιρναν, όσο και στα σουτ που έβαζαν από την γραμμή των 6.75. Στα πρώτα 18 λεπτά περίπου υπάρχει φλέξιμο από τον Χατζηνικολάου, ο οποίος θα πάρει τώρα την μπάλα. Κάνει ένα βηματάκι στο πλάι, θα στοχίσει όμως. Η φορά έχει στο γύρο 30, φτάσει. Σουτάρει κι αυτός για 3, έχοντας γλυκαθεί από το προηγούμενο ίσως. Έστοχο του Καλογύρου, airball. Μπαίνουμε με δύο, λέει, χαμογελώντας τον παπά. Υπάρχει αφενός αμυντική ανισορροπία, αφετέρου λανθασμένη
επίθεση και η μπάλα είναι ξανά για τους Titan. Καλό γύρου. Αν θα πάει μέσα στη ρακέτα, θα συγκρατήσει τελικά ο Παπάς. Θα δώσει και ένα screen στον Δελανδρέ, ο οποίος έρχεται σαν σύμφωνας. Το έχει πάρει προσωπικά ο Δελανδρέας. Έχει πάρει κάποιες προσπάθειες πολύ αποφασιστικά και έχει ευστοχίσει σε αρκετές από αυτές. Δύο τα τελευταία λεπτά. Σου για τρεις βρέθηκε ελεύθερος, θα στοχίσει όμως ο Παπάς Νικολάου αυτή τη φορά. Ωραία reverse και ακόμα πιο ωραία πάσα στον Αξά. Το 8 δευτερόλεπτα τώρα. Τα screen δεν βγαίνουν πολύ clean. Υπάρχει ένα άστρο που την μπάλα μπήκε και βγήκε από τον Κούτρι, Αξάς τώρα στα 3 δευτερόλεπτα, καλογύρου, μία έξτρα πάσα, μία ακόμα που δεν έπρεπε καθώς ο χρόνος θα τελειώνει, δεν βλέπω αυτό ακριβώς που είπε τώρα ο Τράκας. Χαμόγελο πάντως στον παγκό των Titans, ωραίος τείχος αυτός που δείχνω. Το σκορ είναι 30-56 μετά από 30 αγωνιστικά λεπτά. 30 αγωνιστικά λεπτά, 30 πόντι του ενεργητικού των Titans. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την τολμώ να πω διαδικαστική τέταρτη περίοδο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena. Η διαφορά είναι στους 26 πόντους. Επιστρέφουμε σιγά σιγά για την τέταρτη και καθοριστική περίοδο. Οι Bucks έχουν εγκαθιδρύσει ένα ρυθμό από πολύ νωρίς, έχοντας ένα πολύ ψηλότερο σχήμα το οποίο λειτουργεί, το οποίο σουτάρει, είναι αρκετά ευέλικτο για το ύψος του. Οι Titans, οι οποίοι έχουν σκοράρει μόλις 30 πόντους από το σημερινό ναυάγιο μέχρι στιγμής, μπορούν να κρατήσουν το πολύ θετικό 13 στο νούμερο των επιθετικών rebound έναντι των 5 των αντιπάλων τους, παρά το γεγονός ότι παίζουν απέναντι σε ένα πολύ ψηλότερο σχήμα. Φαίνεται ότι τα επιθετικά blockout βγαίνουν. Καλογύρου, Τράκας, πρώτη επίθεση για τους Titans. Δελανδρέας, πάει μέχρι μέσα έχοντας τον Κούτρι προσωπικό αντίπαλο, πάει μέχρι μέσα έχοντας κερδίσει όλη την ρακέτα, όλη τη ρακέτα των Bucks. Σαν πλέον το στρωτήρας τους πέρασε και άρχισε την μπάλα στο καλάθι. Καρμάνος, ο οποίος έχει περάσει μετά από αρκετή ώρα στον αγωνιστικό χώρο. Κούτρις, Χατζη Νικολάου στην γωνία. Πατακός, καλό passing game, αλλά υπάρχει φάουλ. Όχι αλλά υπάρχει φάουλ και υπάρχει φάουλ. Το αλλά είναι αντιθετικός σύνδεσμος και η κατοχή είναι εκ νέου για τους Bucks. Κούτρις, Χατζη Νικολάου από το ίδιο σημείο που αστόχησε λίγο πριν, θα αστοχίσει και τώρα. Μάχη για το rebound, βγάζει τελικό νικητή. Titans. Παπά πιο συγκεκριμένα. Δελανδρέας, ένα jump shoot εύστοχο από τα 4,5 περίπου μέτρα. Είπαμε το έχει πάρει προσωπικά. Προσπαθήσει να ρίξει κάπως τη διαφορά. Χαρμάνας φωνάζει να κόψει, δεν θα κόψει ο Χαρμάνας. Βάζει την μπάλα στην περίμετρο, στα 9 δευτερόλεπτα τώρα με τον Κούτρι. Προσπίσεις, η ραβέρση λίγο πιο πριν. Χαρτζη Νικολάου, υπάρχει deflection. Πολύ ρυψοκίνδυνη πάσα, αλλά η μπάλα καταλήγει μέσα στο ζωγραφιστό, αλλά υπάρχουν 3 δευτερόλεπτα από τον Καρμάνα. Καλογύρου, θα πάρει ένα screen, Τράκας, καλό passing game τώρα. Ακόμα καλύτερο, ακόμα καλύτερο. Το τελικό αποδέκτη τον Καλογύρου θα βγει μια πολύ όμορφη φάση, η οποία θα ρίξει τη διαφορά στις 20. 30-56, η διαφορά έχει φτάσει στους 20 στο 36-56. Υπάρχει και κλέψιμο τώρα. Τον Ανδρέας, ο Σουτάρης θα ευστοχίσει. Μάλιστα. Υπάρχει.
στους 18 πόντους. Στο τρίτο δεκάλεπτο οι Titans τρέχουν ένα σερί 8-0. Ενδιαφέρον. Χωρίς φάουλ φωνάχτηκε από τον πάγκο, αλλά οι εντολές δεν εισακούστηκαν. Έγινε φάουλ και μάλιστα ψηλά για δύο βολές. Ο Τράσκας θα τις εκτελέσει. Δεύτερο ομαδικό των Titans στην τελευταία περίοδο. Άξιο αναφορά στο γεγονός ότι έχουν πάρει πολλά περισσότερα επιθετικά rebound οι παίκτες των Titans. Έστωχος στην πρώτη. Ο Τράσκας. Έχω μεγάλη περιέργεια να δω πώς θα βγει MVP. Έστωχος και στη δεύτερη ο Τράσκας. Διαφορά εκ νέου στους 20. Τώρα που πιάσει την μπάλα, καλογύρω να σώσει κάποια δευτερόλεπτα. Υπάρχουν βήματα. Ναι, έκανε ένα βήματάκι παραπάνω. Αλλαγή κατοχής, καλογύρω που πιέζει τώρα. Μπάλα θα πάει χαμηλά, έστωχος για μία ακόμα φορά ο Τράσκας, ο οποίος έχει βοηθήσει επιθετικά μέσα από τη ρακέτα, έξω από τη ρακέτα. Όχι ιδιαίτερα δραστήριο στο φουτμπολ παιχνίδι του, αλλά μικρή σημασία έχει πλέον. Έχει κλειστεί ανάμεσα σε τρεις παίκτες και υποπαίκτες και πέσει στην παράβαση των βημάτων του Λανδρέας για μία ακόμα σερή επίθεση. Όχι μία ακόμα σερή, δηλαδή η δεύτερη σερή ήταν το Titans. Κούτρις. Για τρεις, με μεγάλη καμπύλη, άστοχος. Επιθετικό rebound. Δεν υπάρχει foul. Τώρα θα καθαριστεί η φάση και τους Titans. Καλογύρου. Eurostep το χορευτικό, καλάθι και foul μετράει. Όμορφη προσπάθεια. Άστοχο στη βολή, υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound, βγάζει νικητή τον Τράσκα. Πολύ ρηξοκίνδυνη πάσα. Είναι τελικό αποδέχτη τον Χαρμάνα, δεν θα φτάσει η μπάλα σε αυτόν. Χατζη Νικολάου θα κάνει το λάθος. Μέσα στη ρακέτα, στην ρακέτα στην οποία υπάρχει πολυκοσμία ως συνήθως. Θετικό rebound και καλάθι, μάλιστα. Από τον Τράκα. 42-60. Ο Τάκος θα χάσει την μπάλα. Τράκας θα μαζέψει καλογύρου. Το γύρο στέφα από την άλλη πλευρά αυτή τη φορά θα ευστοχίσει. Διαφορά έχει πέσει στους 16. Λέτε να διεκδικήσουμε το παιχνίδι του Titans. Υπάρχει διαμαρτυρία για βήματα από τον Τράκα, ο οποίος δεν θα εισακουστούν οι επιθυμίες του στους διευθυντές. Καλογύρου. Τράκας μέσα στη ρακέτα. Θα συγκρατήσει τελικά την μπάλα. Ο Παπάς. Τράκας στα 7 δευτερόλεπτα στην προσπάθεια, έχοντας πάρει την εσωτερική από τη δεξιά γωνία, από την αριστερή γωνία. Έχουν διαμαρτυρίες για την απόφαση. Διευθυντές δίνουν την μπάλα με 14 δευτερόλεπτα εκ νέου στους Titans. Πολύ γρήγορο passing game τώρα για τους Titans. Γρήγορο και βιαστικό παιχνίδι. Υπάρχει foul για δύο βολές. Πάλι που χρειάζεται στον Τράσκα, ο οποίος έχει νεύρα. Έχει προαναγγελθεί αλλαγή, θα περάσει στον πάγκο ο Τράσκας. Σαραντόπουλος θα περάσει μετά από αρκετή ώρα στον αγωνιστικό χώρο. Άστοχος στην πρώτη, το Παπάς. Είναι μόνο που θα χάνεις.
Εύστοχο στη δεύτερη μετά από μια μικρή περιπέτεια. Η διαφορά στους 15. 2-2 τα ομαδικά φάουλ στην τέταρτη περίοδο. Σαραντόπουλος, Κούτρης. Χατζηνικολάου. Man to man τώρα η άμυνα των Titans. Στα 4 δευτερόλεπτα ένα σουτ μακρινό εύστοχο από τον Κούτρη από τα 7 μέτρα. Υποπίεση χρόνου και αντιπάλου κατάφερε να στείλει τη διαφορά εκ νέου στους 18. Έχουμε περάσει το τελευταίο 5 λεπτό της αναμέτρησης. Υπάρχει κλέψιμο τώρα από τον Κούτρη. Από τον Χαρμάνα με συγχωρείτε, Κούτρης τώρα θα πάρει την μπάλα. Για να βγάλει μια πολύ περίτεχνη πάσα. Χαμογελάει τώρα ο Χατζη Νικολάου με ταμπλό. Μια πάσα αλλά NBA. Ολογύρου. Σκαστή πάσα μέσα στη ρακέτα. Ολογύρου θα ξαναπάρει την μπάλα. Η οποία δεν ήταν η καλύτερη πάσα δυνατή. Ένα jump shoot από το ύψος των ελευθέρων βολών. Έχοντας πάρει το σκρίνο τον τράκα άστοχο. Σαραντόπουλος. Βρέθηκε ελεύθερος. Το πήρε, αστόχησε. Καλογύρου. Πάει μέχρι μέσα, Τράκας, ξαναβγάλει, αληφτήρας, για τρίτα άστοχο. Σηκώνει ο Αξάς από την... από τον πάγκο παρόλα αυτά. Ούτε ο Αξάς τελικά ήταν αυτός ο παίκτης ο οποίος έπαιξε 40 λεπτά. Έκανα προβλέψη για Καλογύρου στο πρώτο ημίχρονο και στο τρίτο δεκάλεπτο για Αξά, 0 στα 2. Θα προσπαθήσω να ζήσω με αυτό. Καλογύρου, Τράκα για τρεις, άστοχος. Άζη Νικολάου. Φανταστική πάσα πίσω από την πλάτη, καλάθι και φάουλ από τον Κούτρη. Δεύτερη, rebound ο Χαρμάνας, θετικό. Έχοντας κλειστεί από δύο, θα βγάλει στον Άζη Νικολάου. Στη γωνία, αλλά θα πάει στην αντίθετη πλευρά με 4 δευτερόλεπτα. Ο Τάκος, Κούτρης πρέπει να το πάρει. Δεν έχει δει το χρόνο για μία ακόμα φορά. Είναι η δεύτερη ή η τρίτη φορά που υποπέφτουν, που υποπίπτουν στο ίδιο λάθος. Μη έχοντας αντιληφθεί το χρόνο οι παίκτες των Bugs. Καλογύρου θα ξαναπάρει από τη γωνία. Αλλάζει πολύ γρήγορα χέρια η μπάλα τώρα για τους Titans. Υπάρχουν βήματα από τον Καλαθά. Η διαφορά έχει φτάσει στους 15, έχει φτάσει εκ νέου τους 20. Κούτρης, ελεύθερος, Αρμάνας. Ποιο σετ παιχνίδι τώρα, Καλογύρου overplay άμυνα στον Πατάκο, ο οποίος δεν θα καταφέρει να του πάρει την μπάλα. Ο Τάκος θα πάει μέχρι μέσα. Θα κλείσει. Καλογύρου. Πήγα να πω έχοντας ψηλότερο παίκτη μπροστά του, αλλά δώρο άδωρο, καθώς έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι πολύ ψηλότερο το σχήμα των Bugs. Κούτρης έβγαλε μια ωραία πάσα πίσω από την πλάτη στο Χαρμάνα, ο οποίος έβγαλε τελικά στην περίμετρο. Στην περίμετρο είναι τώρα εκ νέου ο Κούτρης, ο οποίος θα βγάλει στην αδύνατη πλευρά. Στην διατρίση από τον Σαραντόπουλο, άστοχο. Μπαλά πίσω στο ταμπλό. 2-20 για το τέλος. 3-2 τα ομαδικά φάουλ. Τα ήταν οι οποίοι, των οποίων μάλλον το παιχνίδι στράβωσε από πολύ νωρίς. Αληφτήρα. Σε ζώνη τώρα η άμυνα των Bugs. Πάρει ένα σετ θα στοχίσει, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Τράκα. Ξανά άστοχος, ξανά επιθετικό rebound. Καλαθάς. Αληφτήρας, υπάρχει φάουλ. Φάουλ που χρεώθηκε στον Κούτρη. Τρίτο ομαδικό για τους Bugs. Καλογύρου. Αντρέας. Πάει μέχρι μέσα. Πήγε να βγάλει πάσα, όχι να σουτάρει πήγε αν δεν κάνω λάθος. Θα κοπεί παρόλα αυτά.
Σαραντόπουλος. Ναι, να δούμε αν θα έχουν την πρόθεση να σουτάρουν εκ νέου για τρεις κάποια τρίποντα. Κούντρης βρέθηκε ελεύθερος από τη γωνία, θα σουτάρει, να συγχωρείτε, θα στοχίσει. Με το που τον είδα στη γωνία ήμουν σίγουρος ότι πριν καν πάρει την μπάλα, με το που την πάρει θα σουτάρει. Ένας όμορφος εχνιδιασμός τώρα. Με τελικό αποδέκτη τον Τράκα για τους Titans. Αρμάνας. Το βγάλει την μπάλα εκεί που είναι συμπαίκτης του αλλά στον πάγκο. Αληφτήρας. Θα κληθεί να επαναφέρει σε αυτά τα τελευταία 1 και 15. Καλογύρου. Και μία ακόμα φορά σε ζώνη άμυνα των Bucks, ιδιαίτερα μέσα στη ρακέτα. Αρμάνας τρέχει σαν guard, έχοντας περάσει την αληφτήρα. Πολύ όμορφη προσπάθεια. Τράκας. Βρέθηκε ελεύθερος. Κάντο του φωνάζει ο Αξάς, δεν θα το πάρει. Καλογύρου θα κάνει μια προσποίηση, θα βγάλει μέσα στη ρακέτα, στην πολύ κοσμή ρακέτα. Εκεί που είναι ο Δαλανδρέας και θα ευστοχίσει για 2. 49-69. Σαραντόπουλος. Βγάλει στην αδύνατη πλευρά, εκεί που είναι ο Καρμάνας, θα σουτάρει, θα στοχίσει. Μπαλά, θα κολλήσει στο σίδερο και στο ταμπλό για να δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα κατεβάσει την μπάλα. Place your bets. Καρμάνας αστόχησε. Δεν πρέπει να υπάρχει στατιστική και γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Σκαρφαλώνει ο Καλογύρου. Βάζει στο καλάθι. Μάλιστα. Ο Καλογύρου σε μια προηγούμενη ζωή θα πρέπει να είναι σίγουρα ο Ριβάτης. Κούτρης. Για τρεις. Με ταμπλό από τη γωνία. Είδα καλά, πρόλαβα να δω καλά από τον Χατζηνικολάου. Εντυπωσιακότατο τρίποντο, αν χτύπησε στη γωνία του ταμπλό, αν πρόλαβα να δω καλά. Για δύο από τον Καλαθά τώρα, έχει ανοίξει το παιχνίδι. Όλος ο χρόνος τελικός για τον την ομάδα των Bugs, σταματάει τώρα ο Σαραντόπουλος. Για να δούμε, όχι, δεν θα εκδηλωθεί επίθεση, αφήνει την μπάλα κάτω. Οι παίκτες αλληλοσυγχαίρονται, πολύ ωραία εικόνα, τέτοιες εικόνες θα έπρεπε να διέπουν τον αθλητισμό, μόνο τέτοιες. Μετά από 4 δεκάλεπτα οι δύο ομάδες 51-52 πόντους αντίστοιχα. Η διαφορά είχε εγκαθιδρυθεί, είχε εκτοξευθεί στους 18 πόντους με το 14-32 του πρώτου ημιχρόνου. Οι Bucks, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την τρομερή ευστοχία τους από ένα σημείο και μετά και το ψηλότερό του σχήμα, το οποίο κατάφερε τα μειονεκτήματα να τα κάνει πλέον εκτήματα, δηλαδή ο σουτ για 3 ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίο επικράτησαν τόσο εύκολα και κατάφεραν να διατηρήσουν μάλιστα αυτή τη διαφορά. Κάπου εδώ πέρα η μετάδοση θα φτάσει στο τέλος της. Επαναλαμβάνουμε, 16 επιθετικά rebound και 7 για Titans και Bucks αντίστοιχα. Αναλαμβάνουμε λοιπόν ότι οι Titans μπορούν να κρατήσουν αυτό το πολύ καλό σημείο. Κάπου εδώ πέρα θα τελειώσουμε τη μετάδοση. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε οφικό ακουστικό υλικό, από τη διοργανώτρια αρχή, από τους παίκτες, από τους διευθυντές, ευχές για ένα όμορφο βράδυ, να περάσετε καλά τις γιορτές, να αγαπάτε τους ανθρώπους σας, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ μόνο για την κάθε ανάσα που παίρνετε. Η ζωή είναι πολύτιμη και εύθραυστη. Γεια σας.